8 φορές ισόβια, 50 χρόνια κάθειρξη και 327.000 ευρώ χρηματική ποινή επέβαλε το δικαστήριο στον αποκαλούμενο ψευτογιατρό που καταδικάστηκε για 7 θανάτους καρκινοπαθών και για 6 απόπειρες ανθρωποκτονίας. Στο άκουσμα της απόφασης, οι συγγενείς των θυμάτων ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, με την πρόεδρο του δικαστηρίου να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Πρέπει να τις βγάλουμε το μαντίλι της δικαιοσύνης. Την έχουνε τυφλή. Αλλά σήμερα και άκουσε και είδε και μίλησε. Η μητέρα της Γιαννούλας Μωραΐτη, που είδε την κόρη της να λιώνει έχοντας εμπιστευτεί τις ανορθόδοξες θεραπείες του ψευτογιατρού, δεν μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της. Μόλις έχει ακούσει την απόφαση του δικαστηρίου που επέβαλε ποινή μαμούθ στον 50χρονο κατηγορούμενο. Το παιδί μου δικαιώθηκε. Πετάει ελεύθερο στον ουρανό. Αν για μένα έχει σταματήσει ο χρόνος στις 11 Ιουλίου του 2017, με τη σημερινή απόφαση βρίσκω το κουράγιο να συνεχίσω τον αγώνα. Ο κατηγορούμενος που συστηνόταν ως Dr. Κόντος και παρίστανε τον διακεκριμένο ογκολόγο, καταδικάστηκε σε 8 φορές ισόβια κάθειρξη. Επιπλέον, του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 50 ετών, εκ των οποίων εκτιτέα είναι τα 20. Θα πρέπει να καταβάλει και χρηματική ποινή ύψους 327.000 ευρώ. Η απόφαση αυτή είναι το δικαστήριο μας δικαιώνει απόλυτα τη μνήμη των θυμάτων. Το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχο τον 50χρονο για τους θανάτους 7 καρκινοπαθών που σταμάτησαν τις χημειοθεραπείες τους και εν αντιαδράς αμοιβής αγόραζαν βότανα και σκευάσματα αγνώστου προελεύσεως από τον ψευτογιατρό με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους. Ένοχος κρίθηκε και για 6 απόπειρες ανθρωποκτονίας ασθενών που πρόλαβαν και σταμάτησαν να λαμβάνουν τα σκευάσματα. Καταδικάστηκε για απάτες, πλαστογραφίες, αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος και διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών σε ανηλίκους, αδίκημα για το οποίο τιμωρήθηκε με μια ακόμα ισόβια κάθειρξη. Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, ο ψευτογιατρός δεν δίστασε να οδηγήσει στο θάνατο με απαγορευμένες ουσίες ακόμα και ένα 16χρονο αγόρι το Θοδόση και μια 14χρονη τη Δέσποινα. Άνθρωποι σαν αυτόν, το άνθρωποι πάντα εισαγωγικά δεν πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθεροι γιατί είναι αθεράπευτα κακοί. Βλέπουμε τα παιδιά μας από εκεί ψηλά να κλείνουν το μάτι. Μας έδωσαν τη δύναμη να φτάσουμε εδώ παρά τις πάρα πολύ αντίξωες συνθήκες. Δικαίωσε απόλυτα τη μνήμη των ανήλικων θυμάτων. Και φυσικά δικαίωσε τον τιτάνιο αγώνα των οικογενειών. Η πρόεδρος του δικαστηρίου δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, αφού ολοκλήρωσε την απαγγελία της απόφασης, ξέσπασε σε κλάματα με τους συγγενείς των θυμάτων να χειροκροτούν και να φωνάζουν τη λέξη ευχαριστώ. Το δικαστήριο αθώωσε ομόφωνα τους 16 συγκατηγορούμενους του ψευτογιατρού. Δίκαιη απόφαση, διότι δεν είχε ούτε γνώση ούτε συμμετοχή στα φοβερά αδικήματα που διέπραξε ο ψευδογιατρός. Ο 50χρονος οδηγήθηκε πίσω στη φυλακή. Στο άκουσμα της απόφασης παρέμεινε ανέκφραστος και δεν ζήτησε να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά.